θεωρούμε απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σήμερα στα Νοπατήσια, σε μια γειτονιά η οποία έχει γεμίσει με δημιουργίες των ΜΑΤ από το πρωί, προκειμένου να γίνει μια απαράδεκτη έξωση. Είναι προκλητικό και τρομοκρατικό αυτό που συμβαίνει. Έφτασαν στο σημείο να εμποδιστεί ακόμη και η πρόσβαση βουλευτή του ΚΚΕ, του Γιάννη Τοντελή, και χρησιμοποίησαν χημικά για να αποτραπεί αυτή η πρόσβαση. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό να χάνονται σπίτια κόσμου, να πετιούνται στον δρόμο οικογένειες, όπως η συγκεκριμένη οικογένεια, μια μάνα με δύο παιδιά, για 880 ευρώ χρέος, και να χάνεται σπίτια για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου που έχει φτιαχτεί, που δεν διστάζει, ακόμη και για τέτοιου είδους χρέη, να χάνει ο κόσμος στα σπίτια του. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, αυτός ο αγώνας, να αποτραπούν οι εξώσεις. Υπάρχει πλέον μια πολύ μεγάλη εμπειρία και οι αλληλεγγύοι που δείχνουν τα εργατικά σωματεία φορείς του κινήματος δείχνουν και ποιος είναι ο δρόμος για να απαντηθούν αυτά τα αντιδραστικά μέτρα και αυτές οι αντιδραστικές εξελίξεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χείρι μας προκειμένου να αποτρέψουμε το επόμενο κύμα των πληστηριασμών που έχουμε μπροστά μας.